Νέε πυραυλικέ επιθέσει των Ρωσικών δυνάμεων έλαβαν χώρα το Σάββατο σε όλη την Ουκρανία, ενώ το καθεστώ του Κιέβου ζητά επίγοντο οπλισμό από το ΝΑΤΟ προκειμένου να αναστρέψει τη δυσμενή γι αυτοκατάσταση, όπω αυτή έχει διαμορφωθεί στα ανατολικά τη χώρα. Όπω αναφέρουν ουκρανικά μέσα μαζική ενημέρωση, ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν υποδομέ ζωτική σημασία στι Ουκρανικέ επαρχίε Χάρκοβο και Λβίβ, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα τη χώρα αντίστοιχα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Ακόμη έχουν χτυπηθεί στόχοι σε Κίεβο, Νικολάγευ και Οδυσσό. Πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, υπέστη σοβαρέ ζημιέ από πύραυλο που δεν έχει διευκρινιστεί εάν είναι ρωσικό ή ουκρανικό αεράμινα. Και άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερήπια, δήλωσε ο κ. Τιμοσέγκο, αναπληρωτή επικεφαλή του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου. Ο δήμαρχο του Κιέβου δήλωσε ότι οι εκρήξει ακούγονται στην πρωτεύουσα και ότι αντιεροπορική άμυνα βρίσκεται σε λειτουργία.